Φεύγουμε τώρα και πάμε στην Κηφισιά. Σας λέγαμε νωρίτερα για ένα έγκλημα που είχαμε εκεί. Δύο γυναικών. Ο Γιώργος Τσελίκας βρίσκεται στην περιοχή. Γιατί είναι μια πολύ περίεργη ιστορία αυτή, Γιώργο. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα, Μαρία μου. Μάλλον πρόκειται για οικογενειακή τραγωδία. Η ώρα ήταν λίγο μετά τις 6.30 εδώ στην κάτω Κηφισιά, στο υπαίθριο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες εργαζόντουσαν και βγήκαν να πάνε στα αμάξι, προφανώς να κάτσουν για λίγο. Εκείνη την ώρα ο σύζυγος, σε ενδιαστάσεις σύζυγος, πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για έναν 35χρονο που είναι αστυνομικός στο επάγγελμα. Α, μάλιστα. Με το υπηρεσιακό του όπλο ήρθε εδώ στο πάρκι που ήταν οι δύο γυναίκες μέσα και τις πυροβόλησε. Ήταν μέσα σε γιόταχη οι γυναίκες αυτές, Γιώργο. Ναι, προφανώς είχαν βγει για τσιγάρο, μάλλον σύμφωνα με πληροφορίες πάντα έτσι, στο αυτοκίνητο. Δουλεύανε μέσα στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Τώρα από πού ήρθε ο ενδιαστάσεις και ο 35χρονος σύζυγος δεν γνωρίζουμε. Ήταν εδώ ήδη πριν, τις παρακολουθούσε, δεν το ξέρουμε αυτό, είναι σε έρευνα. Έχει συλληφθεί βέβαια. Της πλησίασε πάντως, πυροβόλησε πρώτα τη γυναίκα του και μετά τη δεύτερη γυναίκα. Τη φίλη, είναι φίλη της γυναίκας του που ήταν προφανώς στο θέση του συνοδηγού. Αμέσως ήρθε το ΕΚΑΒ και πριν πάνε στο νοσοκομείο υπέγγιψαν και οι δύο γυναίκες δυστυχώς στα δράματά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, όταν το ρώτησαν οι αστυνομικοί, τον συνάδελφό τους, γιατί το έκανες, τι έγινε, πρόκειται κάτι για τα παιδιά προφανώς, για την επιμέλεια των παιδιών. Γι' αυτό σας είπα, πρόκειται για οικογενειακή τραγωδία. Υπάρχουν δυστυχώς, και παιδιά στην οικογένεια, όπως είπες, Γιώργο, την επιμέλεια των οποίων είχε η γυναίκα αυτή, η μητέρα τους, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Η μητέρα, ακριβώς. Ουδής ξέρει τι μπορεί να έχει αυτό συμβεί, αλλά η τραγωδία είναι γεγονός πια και αυτό δεν αλλάζει. Έφυγαν δύο γυναίκες από τη ζωή, νέες γυναίκες από ό,τι καταλαβαίνουμε, με αυτόν τον τρόπο. Ξαναλέμε, τι ώρα έγινε όλο αυτό, Γιώργο. Τώρα μιλάμε σε σούπερ μάρκετ που ήταν και κόσμος εκείνη την ώρα εκεί, φανταζόμαστε, έτσι. 6.30-7 παρά 20 ήταν. Ακόμα τα σούπερ μάρκετ κλείνανε 9 ώρα. Νωρίς, βέβαια, νωρίς. Επαναλαμβάνω, τάχη για τους φίλους τηλεθεατές που άρχισαν τους δέκτες τώρα. Λίγο λοιπόν μετά τις 6.30, οι γυναίκες που δουλεύαν εδώ στο μάρκετ ήρθαν στο αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο υπαίθριο πάρκινγκ. Ο σύζυγος της μία σε ενδιαστάση ήρθε εδώ, τις πυροβόλησε και τις δύο, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Υπάρχουν και αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στην κάμερα του Sky. Για να τους παρακολουθήσουμε, αφού, Γιώργο, σε ευχαριστήσω πολύ. Όταν ήρθατε, τι είδατε εδώ? Τώρα, πριν 10 λεπτά ήρθα εδώ. Δηλαδή, το άκουσα που το λέγανε και είπα, κάτσε να πάω. Αυτό. Και την εικόνα που αντικρίσατε εδώ? Είναι σοκαριστικό. Να έρθει η κοπέλα για δουλειά και να έχει παιδιά, δεν ξέρω και αν έχει παιδιά γυναίκα. Είδατε αστυνομικούς από πληθυμένο το σημείο? Βέβαια, όλα και πάνω και κάτω. Είστε γειτόνισσα εσείς εδώ πέρα, ψωνίζετε από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ? Ναι, ναι, καθημερινά. Όλα τα κορίτσια ήταν εξυπηρετικά. Δεν ξέρω, η πεθερά μου σίγουρα την ξέρει την κοπέλα. Και έχουμε σοκαριστεί πάρα πολύ. Τι ακούσατε, τι έγινε, τι σας είπαν? Δεν ακούσαμε κάτι εμείς, απολύτως. Τι μάθατε εννοώ, τι έγινε? Μάθαμε ότι κάποιος κύριος σκότωσε τη σύζυγό του. Αυτό. Τώρα μαθαίνω ότι είναι άλλη μια κοπέλα. Γνωρίζετε τις δύο γυναίκες? Φατσικά σίγουρα, γιατί είμαστε καθημερινοί πελάτες. Ερχόμουν στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω και είδα αστυνομικούς στον δρόμο. Είμαι λίγο ταραγμένη, παιδιά. Και λέω, γιατί, τι έγινε? Μου λένε, έχει κλείσει το σούπερ μάρκετ. Λέω, ο λόγος, δεν μου είπανε βέβαια. Και ήρθα εδώ και είδα αστυνομία και μου είπαν ότι έγινε κάποια ανθρωποκτονία. Γνωρίζετε τις δύο γυναίκες? Αν είναι αυτές που νομίζω, ναι. Τις ξέρω. Τι άτομα μιλάμε? Δύο υπέροχες κοπέλες. Ακούσατε κάτι εσείς? Όχι, μένω εδώ απέναντι. Όχι, δεν άκουσα τίποτα πυροβολικό και τέτοια.